την αρθροτραδιά στο θερινό κινηματογράφο Συνερόδων. Σύντομα, λίγα λόγια για την τραδιά. Θα γίνει μια σύντομη ομιλία από τον Βαγγέλη Πασπαλιάρη, ο οποίος είναι υποψήφιος διδάκτορας αστροφυσικής στο Αστροσκοπείο Αθηνών. Στη συνέχεια θα γίνει μάθημα ουρανογραφίας, το οποίο θα λάβει χώρα πίσω από την οθόνη του σινεμά, στο γήπεδο που υπάρχει, για όσους το γνωρίζουν. Δεν χρειάζεται να πάρετε κάτι, κάποια καρέκλα, αρκεί να μεταφερθείτε πίσω. Και τέλος θα γίνει η αστροπαρατήρηση με τηλεσκόπιο. Καλησπέρα. Πραγματικά δεν περιμέναμε τόσο κόσμο. Αυτό είναι ευχάριστο, ότι τα αστέρια μας μαγεύουν όλους, και μικρούς και μεγάλους. Λοιπόν, είπα Γεράσιμος, δεν νομίζω δεν θα συμπληρώσω κάτι άλλο. Το μόνο που θέλω να πω ότι για μας είναι μια ιδιαίτερη χαρά, γιατί ο Βαγγέλης, η καρδιά του Σαντιδόκαμπου, γιος του Σωτήρη και της, της Πινελόπης, και το ευχόμαστε να πάει ψηλά. Και έχει όρεξη και νομίζω ότι θα πάει ψηλά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στην υπόλοιπη ομάδα, βέβαια, που θα μας κάνει απόψε την παρουσίαση. Τους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Σας ευχαριστώ που ήρθατε απόψε στο Συνερόδο. Να σας ευχαριστήσω και εγώ από την πλευρά μου που ήρθατε στην απόψινη βραδιά. Είναι μεγάλο μας χαρά που έχουμε τόσο πολύ κόσμο. Και θα προσπαθήσω να είμαι ο ξαναγός σας σε ένα ταξίδι που θα κάνουμε, εικονικό ταξίδι, από τη γέννηση του Σύμπαντος μέχρι και το θάνατό του. Οπότε έχω μία ομιλία με τίτλο «Από το λαμπρό παρελθόν του κοσμιόμενου του Σύμπαντος». Στο Σύμπαν όλα ξεκίνησαν με το Big Bang. Μέσα σε μία στιγμή, από ένα υλικό σημείο, δημιουργήθηκε χωρίς να ξέρουμε το λόγο. Μία έγκριξη. Έκτοτε, το σύμπαν μεγαλώνει συνεχώς. Διαστέλλεται. Εκείνη τη στιγμή, και ακαριαία μετά τη μεγάλη έκρηξη, το σύμπαν έχει πολύ μεγάλη θερμοκρασία, 10 στην 28 βαθμούς το 1 και 28 μηδενικά. Αυτή η χρονική στιγμή είναι ακαριαία, που είναι 10 στιγμή 35 λεπτά αμέσως μετά τη μεγάλη έκρηξη. Δηλαδή το 0, 35 μηδενικά και 1. Καταλαβαίνετε πόσο ακαριαία μιλάμε. Εκείνη τη χρονική στιγμή το σύμπαν είναι τόσο μικρό όσο ένας κόκκος άμμου. Όλη η ύλη που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο σύμπαν γύρω μας είναι συσσωρευμένη μέσα σε ένα κόκκο άμμου. Οπότε η έναρξη, η γέννηση του σύμπαντος είναι θερμή και λαμπερή. Έχουμε ένα λαμπρό σύμπαν στην αρχή του. Στα 3 πρώτα λεπτά μετά τη μεγάλη έκρηξη δημιουργούνται τα 3 βασικά στοιχεία που αποτελούν το σύμπαν. Το υδρογόνο, το οποίο το ξέρουμε επειδή υπάρχει στο νερό. Το ήλιο, όπως το γνωρίζουμε από τα μπαλόνια, τα οποία είναι πιο ελαφριά και ανεβαίνουν ψηλά στον ουρανό. Και το λίθιο, το οποίο το χρησιμοποιούμε στις μπαταρίες λιθίου που βάζουμε συνήθως στα ρολόγια μας. Βαρύτερα στοιχεία, όπως το ασβέστιο που υπάρχει στα κόκαλά μας, ο σίδηρος που υπάρχει στο αίμα μας, δημιουργήθηκαν αργότερα μέσα στα άστρα του σύμπαντος. 400.000 χρόνια μετά τη μεγάλη έκρηξη, το σύμπαν μας δίνει ένα δώρο, το οποίο τυχαία το ανακαλύπτουμε. Αυτό το δώρο είναι η μικροκυματική ακτινοβολία υποβάθμου. Αυτό που παρατηρήσαμε, η εικόνα. Πώς παρατηρήσαμε όμως αυτή την εικόνα, από πού προήλθε? Στην αρχή του είναι πολύ πυκνή και αποτελείται από πρωτόνια, ηλεκτρόνια και φωτόνια. Τα φωτόνια είναι γαλάζια, τα πρωτόνια είναι τα κόκκινα και τα πράσινα είναι τα ηλεκτρόνια. Καθώς το σύμπαν διαστέλλεται και ψήνει, τα ηλεκτρόνια δεσμεύονται από τα πρωτόνια, το σύμπαν γίνεται λιγότερο πυκνό και έτσι τα φωτόνια καταφέρουν να διαφύγουν. Ταξιδεύοντας στον χώρο και στον χρόνο, φτάνουν στο τηλεσκόπιό μας και τα παρατηρούμε. Και έτσι δημιουργούμε ένα χάρτη από εκείνη τη στιγμή στο σύμπαν, 400.000 χρόνια μετά τη μεγάλη έκρηξη. Αυτός είναι ο χάρτης που θα δείτε στο βίντεο. Αυτό, 400.000 χρόνια μετά τη μεγάλη έκρηξη,
πλέον το σύμπαν είναι χίλιες φορές μεγαλύτερο από το γονίδιο μας το δάκρυ. Και η θερμοκρασία είναι πλέον λίγο πιο χαμηλή. Είναι στους 3.000 βαθμούς. Οι περιοχές που βλέπετε κόκκινες και μπλε είναι περιοχές που έχουν διαφορετική θερμοκρασία. Οι μπλε περιοχές είναι περιοχές οι οποίες στη συνέχεια θα οδηγήσουν στη δημιουργία των πρώτων αστέρων. Συνεπώς, 400 εκατομμύρια χρόνια μετά τη μεγάλη έχουμε τα πρώτα αστέρια που δημιουργούνται. Το υλικό που υπάρχει στο σύμπαν, το υδρογόνο και τα υπόλοιπα στοιχεία, αρχίζει να συμπυκνώνεται και όταν οι συνθήκες είναι οι κατάλληλες, δηλαδή έχουμε πολύ υψηλή θερμοκρασία και πίεση, μπορεί το υδρογόνο, δύο άτομα υδρογόνου να ενωθούν, να δημιουργήσουν ένα ήλιο και να πάρουμε και ενέργεια. Τότε έχει δημιουργηθεί ένα αστέρι. Στη συνέχεια, τα 1 δισεκατομμύριο χρόνια μετά τη μεγάλη έκρηξη, μέσω της βαρύτητας, τα αστέρια και το αέριο που υπάρχει στο σύμπαν αλληλεπιδρούν βαρυτικά και δημιουργούν κάποιες δομές, οι οποίες είναι η γαλαξία μας. Οπότε, 1 δισεκατομμύριο χρόνια μετά τη μεγάλη έκρηξη, δημιουργούνται οι πρώτοι γαλαξίες. Γαλαξίες, όπως βλέπετε σε αυτές τις δύο εικόνες, εδώ βλέπουμε μια ομάδα γαλαξιών, η οποία ονομάζεται Stephen's Quintet, και άλλη μια ομάδα γαλαξιών εδώ. Αυτές τις φωτογραφίες τις έχω τραβήξει εγώ με κάποιους συμφοιτητές μου από το τηλεσκόπιο Nordic Optical Telescope στα Κανάρια νησιά το 2007. 13,7 δισεκατομμύρια χρόνια μετά τη μεγάλη έκρηξη, είμαστε σήμερα, στις μέρες μας. Στις μέρες μας, τα μόνα αντικείμενα τα οποία έχει πατήσει ο άνθρωπος στο πόδι του είναι η γη μας και το φεγγάρι. Η πραγματική απόσταση όμως μεταξύ γης και φεγγαριού δεν είναι αυτή που είδαμε στην προηγούμενη εικόνα, είναι αυτή. Το φως για να ταξιδέψει από τη γη στη Σελήνη ή από τη Σελήνη στη γη αντίστοιχα χρειάζεται ένα δευτερόλεπτο. Έτσι φαίνεται το φεγγάρι από το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Αν είχαμε έναν αυτοκινητόδρομο με τον οποίο μπορούσαμε να ταξιδέψουμε με το αυτοκίνητό μας από τη γη στο φεγγάρι, ταξιδεύοντας με 100 χιλιόμετρα την ώρα θα χρειαζόμασταν 6 μήνες για να ολοκληρώσουμε αυτό το ταξίδι. Πριν 50 χρόνια έγινε η αποστολή Apollo 11, η οποία μέσω της Ελληνακάτου αυτή που βλέπουμε, η οποία ονομαζόταν Eagle, οδήγησε τους πρώτους ανθρώπους μέσα σε 3 μέρες από τη γη στο φεγγάρι. Και έχουμε τον πρώτο άνθρωπο, τον Neil Armstrong, ο οποίος πάτησε στο φεγγάρι για πρώτη φορά. Η απόσταση μεταξύ της γης και του φεγγαριού μπορεί να φαίνεται πολύ μικρή, αλλά είναι τόσο μεγάλη, ώστε να χωρέσει τους υπόλοιπους 7 πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος. Μάλιστα, αν τοποθετηθούν και οι 7 πλανήτες ανάμεσα, μένει και 8.000 χιλιόμετρα κενό. Οπότε μπορείτε να καταλάβετε πόσο μεγάλη είναι αυτή η απόσταση. Οι 8 πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος είναι οι 4 βραχώδεις πλανήτες οι οποίοι βρίσκονται πιο κοντά στον ήλιο, ο Ερμής, η Αφροδίτη, η Γη και ο Άρης. Και στη συνέχεια έχουμε τους 4 αέριους γίγαντες, οι οποίοι είναι ο Δίας, ο Κρόνος, ο Ουρανός και ο Ποσειδώνας. Όταν λέμε αέριους γίγαντες, σημαίνει ότι οι πλανήτες αυτοί δεν είναι όπως η Γη, δεν έχουν έδαφος το οποίο μπορούμε να πατήσουμε πάνω, αποτελούνται εξ ολοκλήρου από αέριο. Η σύστασή τους είναι κυρίως από υδρογόνο, ήλιο, μεθάνιο. Εικάζουμε ότι ο πυρήνας τους είναι στερεός, πιθανότατα αποτελείται από βράχους και πάγο. Συνεχίζοντας την παρένθεση που κάνουμε στην εξέλιξη του σύμπαντος, μιλώντας για το ηλιακό μας σύστημα, θα μιλήσουμε για κάποιες σημαντικές αποστολές, οι οποίες παρατηρούν ή έχουν παρατηρήσει κάποιους από τους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος. Η πρώτη είναι η αποστολή Τζούνο, η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη και βρίσκεται στο σύστημα του Δία και παρατηρεί τον πλανήτη. Ο Δίας είναι ο μεγαλύτερος πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος και αυτή είναι μια φωτογραφία που έχει τραβηχτεί από τον νότιο πόλο του πλανήτη. Στη συνέχεια, μπορούμε να δούμε μια άλλη φωτογραφία από μια μεγάλη καταιγίδα η οποία εξελίσσεται πάνω στην ατμόσφαιρα του πλανήτη και βλέπουμε όλες τις δομές της ατμόσφαιράς του. Τα 4 βασικά φεγγάρια του Δία είναι οι γαλλικοί δορυφόροι και ονομάζονται έτσι επειδή πρώτος τους ανακάλυψε ο Γαλιλαίος το 1610 και αυτοί είναι ο Γανιμίδης, η Καλιστό, η Ιώ και η Ευρώπη. Αυτοί οι πλανήτες φαίνονται και από την παρατήρηση που θα κάνουμε σε λίγο από το τηλεσκόπιο. Όταν θα κοιτάξουμε το Δία, φαίνονται και 4 κουκίδες φωτεινές, οι οποίες είναι αυτοί οι 4 γαλλικοί δορυφόροι. Ο επόμενος πλανήτης είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος, που είναι ο Κρόνος. Χαρακτηριστικό γνώρισμα του Κρόνου, όπως μπορείτε να δείτε όλοι, είναι η δακτύλη του. Με φωτογραφίες που τράβηξε η αποστολή Κασίνη, η οποία βρέθηκε εκεί τα προηγούμενα χρόνια, παρατηρήσαμε όλο το σύστημα του Κρόνου. Τον ίδιο τον πλανήτη, τους δακτύλιους του και κάποιους από τους δορυφόρους του. Οι δακτύλοι, όπως μπορούμε να δούμε σε αυτή την πρωτινή φωτογραφία, δεν είναι ένα συμπαγές αντικείμενο, αλλά αποτελούνται από πολλά μικρότερα αντικείμενα. Ράχο, σκόνη και μπορούμε επίσης να πούμε ότι υπάρχουν περιοχές με κενό ανάμεσα στους δακτύλιους.
Αν δούμε και την επόμενη εικόνα που είναι ακόμα πιο κοντά, μπορούμε να δούμε έναν δορυφόρο ο οποίος κινείται ανάμεσα στους δακτύλιους. Ο δορυφόρος δηλαδή είναι ένα φεγγάρι του Prompt. Οι δορυφόροι λοιπόν, αφού αποτελούνται από σκόνη και βράχους, καθώς ο χρόνος περνάει και η σκόνη συγκρούεται μεταξύ της, τα σωματίδια σκόνη συγκρούονται μεταξύ τους, δημιουργούνται σε σωματώματα, δηλαδή δημιουργούνται όλο και μεγαλύτερες πέτρες, μέχρι που γίνονται βράχοι και στη συνέχεια δορυφόροι. Καθώς αυτοί οι δορυφόροι περιστρέφονται γύρω από τον χρόνο, γίνονται όλο και μεγαλύτεροι και μόλις ολοκληρώσουν κάποιες περιστροφές γύρω από τον πλανήτη, δημιουργούν αυτά τα κενά. Οπότε, όπου έχουμε κενό, συνήθως υπάρχει και ένας δορυφόρος που έχει καθαρίσει την περιοχή στην οποία περιστρέφεται γύρω από τον πλανήτη. Στην επόμενη εικόνα, βλέπω την ίδια περιοχή του χρόνου, το βόρειο πόλο, στον οποίο έχει δημιουργηθεί μια εξαγωνική δομή. Η εξαγωνική αυτή δομή δεν ξέρουμε για ποιο λόγο έχει δημιουργηθεί, ακόμα μελετάται. Παρ' όλα αυτά, μπορούμε να δούμε ότι στο κέντρο, ακριβώς στον πόλο, υπάρχει μια μεγάλη καταιγίδα. Το διαφορετικό χρώμα που υπάρχει μεταξύ των δύο φωτογραφιών οφείλεται στη διαφορετική θερμοκρασία της περιοχής, λόγω του ότι οι φωτογραφίες έχουν τραβηχτεί διαφορετική εποχή. Οπότε, επειδή φωτίζεται σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα η περιοχή αυτή, είναι διαφορετική θερμοκρασία, οπότε και η σύσταση της περιοχής. Και γι' αυτό και τα διαφορετικά χρώματα. Τρία από τα σημαντικότερα φεγγάρια του χρόνου είναι ο Τιτάνας, ο Εγκέλαδος και ο Μήμα. Όπως θα παρατηρήσετε, γύρω από το Τιτάνα υπάρχει πυκνή ατμόσφαιρα. Μάλιστα, ο Τιτάνας είναι το αντικείμενο του ηλιακού μας συστήματος που μοιάζει περισσότερο από όλα τα υπόλοιπα με τη γη μας. Η συσκευή Κασίνη, πάμε και μια άλλη διαστημοσυσκευή, τη δημοσυσκευή Huygens, η οποία αποκολλήθηκε από την κύρια αποστολή με σκοπό να προσεδαφιστεί πάνω στο Τιτάνα. Και σε αυτές τις φωτογραφίες μπορείτε να δείτε τη διαδικασία καθώς κατευθυνόταν προς το έδαφος του δορυφόρου, μέχρι που κατέληξε να προσεδαφιστεί πάνω στο δορυφόρο. Ήταν η πρώτη αποστολή η οποία κατάφερε να προσεδαφιστεί σε ένα φεγγάρι πέραν της Σελήνης. Εδώ βλέπουμε μια φωτογραφία πάνω από το έδαφος που έχει τραβηχτεί από τη συσκευή Huygens. Στα αριστερά μπορούμε να δούμε μια λίμνη που υπάρχει πάνω στο δορυφόρο του χρόνου, στον Τιτάνα. Όπως σας είπα, ο Τιτάνας μοιάζει πάρα πολύ με τη Γη. Όμως το ρόλο του νερού που έχει πάνω στη Γη, εκεί τον έχουν οι υδρογονάνθρακες και συγκεκριμένα το μεθάνιο, επειδή η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλότερη. Οπότε έχουμε βροχές μεθανίου, έχουμε λίμνες μεθανίου, έχουμε ακόμα μεθανίου. Το Κασίνι πέρασε και κοντά από τον Εγκέλαδο, τον άλλο δορυφόρο που αναφέραμε νωρίτερα. Αν παρατηρήσετε σε αυτό το βίντεο, υπάρχει στο νότιο πόλο του Εγκέλαδου, υπάρχει υλικό το οποίο εκτοξεύεται. Μελετώντας αυτό το υλικό, ανακαλύψαμε ότι είναι νερό. Οπότε συμπεράναμε ότι υπάρχει νερό σε υγρή μορφή, το οποίο με κάποιο τρόπο εκτοξεύεται από το εσωτερικό του Εγκέλαδου και οδηγείται προς το διάστημα. Πώς όμως έχει σε τόσο μακρινή απόσταση και τόσο χαμηλή θερμοκρασία, πώς έχει δημιουργηθεί νερό μέσα στο εσωτερικό ενός φεγγαριού, το οποίο έχει εξωτερικό και έλυφος, το οποίο είναι παγωμένο? Όπως παρατηρούμε την Βαλήρια στη Γη, λόγω της αλληπαρτικής αλληλεπίδρασης με τη Σελήνη, αν σκεφτούμε ότι ο χρόνος είναι πολύ μεγαλύτερος από τη Γη, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η βαρυτική δύναμη η οποία ασκεί στα φεγγάρια του φάνηκε πολύ μεγαλύτερη. Οπότε ο πάγος ο οποίος υπήρχε στο εσωτερικό του Εγκέλαδου έχει υποστεί μια ζήμωση λόγω των βαρυτικών αλληλεπιδράσεων καθώς περιστρέφεται γύρω από το πλανήτη χρόνο. Η ζήμωση αυτή έχει ως αποτέλεσμα το να αυξάνεται η θερμοκρασία στο εσωτερικό του δορυφόρου. Οπότε ο πάγος που υπάρχει εκεί λιώνει και έχουμε νερό σε υγρή μορφή. Και πιστεύουμε ότι υπάρχει ένας ολόκληρος ωκεανός κάτω από το παγωμένο κέρδος του Εγκέλαδου. Ο Εγκέλαδος δεν είναι το μόνο αντικείμενο σε ηλιακό μας σύστημα το οποίο έχει εσωτερικό δορυφόρο. Υπάρχουν πολλά ακόμα, όπως η Ευρώπη, όπως και ο Πλούτονας. Τον Πλούτονα επισκέφθηκε πριν λίγα χρόνια η διαστημική αποστολή New Horizons, νέοι ορίζοντες της NASA, η οποία βρέθηκε εκεί με σκοπό να μελετήσει το σύστημά του, δηλαδή τον ίδιο τον πλανήτη Νάνο. Είναι πλανήτης Νάνος ο Πλούτονας και τους δορυφόρους του, όπου ο μεγαλύτερος δορυφόρος είναι ο Χάροντας. Στη συνέχεια, η διαστημική συσκευή Νέοι Ορίζοντες κατευθύνθηκε και στις Ισχαθιές, ακόμα πιο εξωτερικές περιοχές του ηλιακού μας συστήματος, και τράβηξε αυτή τη φωτογραφία από το μακρινότερο αντικείμενο που έχουμε τραβήξει στη φωτογραφία ποτέ μέχρι σήμερα. Αυτό ονομάζεται Ισχάτη Θούλη και όπως παρατηρήσετε, αποτελείται από δύο αντικείμενα, τα οποία κατά τη διάρκεια της δημιουργίας του ηλιακού μας συστήματος προσκολλήθηκαν μεταξύ τους και επειδή δεν υπάρχει κάποιο άλλο αντικείμενο κοντά, έτσι ώστε να
αλληλεγγύσουν βαρτικά και να τα ξεκολλήσει, βρίσκονται ακόμα σε αυτή τη μορφή. Είναι κολλημένο μεταξύ του που έχουμε μέχρι σήμερα. Εκατομμύρια χρόνια είναι έτσι. Όμως, να κοιτάξουμε και έξω από το ηλιακό μας σύστημα και μάλιστα έξω από το δικό μας το γαλαξία. Θα παρατηρήσουμε ότι υπάρχουν δισεκατομμύρια γαλαξίες στο σύμπαν. Γαλαξίες με διαφορετικά μεγέθη, διαφορετικά χρώματα, διαφορετικές δομές, άλλη είναι σφαιροειδής, άλλη είναι ελλειπτική, σε διαφορετικές αποστάσεις. Αυτό το πράγμα το έκανε και ο Χάμπλ. Το 1929 ο Χάμπλ παρατήρησε γαλαξίες οι οποίοι βρίσκονται σε διαφορετικές αποστάσεις με σκοπό να μετρήσει την ταχύτητά τους. Και βγήκε, έβγαλε ένα πολύ σημαντικό συμπέρασμα για την αστρονομία και για την κοσμολογία γενικότερα. Συμπέρανε ότι όσο πιο μακρινά βρίσκεται ένας γαλαξίας, τόσο μεγαλύτερη ταχύτητα έχει. Και ταχύτητα η οποία τον απομακρύνει από εμάς. Και μάλιστα συμπέρανε ότι το σύμπαν διαστέλλεται. Και όσο περνάει ο χρόνος, διαστέλλεται όλο και πιο γρήγορα. Διαστέλλεται επιταχυνόμενα. Αυτή ήταν μια πολύ σημαντική ανακάλυψη. Και γι' αυτό το λόγο και το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble πήρε το όνομά του και βρίσκεται σε 600 χιλιόμετρα γύρω από τη Γη. Είναι ένα τηλεσκόπιο 2 μέτρων διαμέτρου και έχει κάνει πολύ σημαντικές παρατηρήσεις για την αστρονομία γενικότερα. Οπότε, αν σκεφτούμε ότι το σύμπαν διαστέλλεται, οι γαλαξίες απομακρύνονται μεταξύ τους. Και αν σκεφτούμε ότι συνεχίζουν να απομακρύνονται, κάποια στιγμή θα αποκτήσουν ταχύτητα η οποία είναι μεγαλύτερη από τη μεγαλύτερη ταχύτητα που μπορεί να υπάρχει στο σύμπαν, την ταχύτητα του φωτός. Όμως, τι μπορούμε να συμπεράνουμε από αυτό? Ότι αν έρθει αυτή η στιγμή, θα είναι τόσο μακριά και θα απομακρύνονται μεταξύ τους τόσο γρήγορα, που το φως δεν θα προλαβαίνει να φτάσει από την ένα γαλαξία στον άλλον. Οπότε, αν κάποιος παρατηρητής βρίσκεται στο γαλαξία μου, δεν θα μπορεί να δει κανέναν άλλο γαλαξία. Ενώ θα υπάρχουν γαλαξίες, δεν θα μπορεί να παρατηρήσει κανέναν. Οπότε, βλέπουμε ότι το τέλος του σύμπαντος είναι σκοτεινό. Όμως, μιας και μιλήσαμε για γαλαξίες, να μιλήσουμε και για το πιο κοντινό γαλαξία, το γαλαξία της Ανδρομέδας. Ο γαλαξία της Ανδρομέδας βρίσκεται 3,5 εκατομμύρια έτη φωτός μακριά από τη Γη μας, από το δικό μας γαλαξία. Τι σημαίνει 3,5 εκατομμύρια έτη φωτός μακριά? Σημαίνει ότι το φως από το γαλαξία αυτό χρειάζεται για να ταξιδέψει μου και εμάς 3,5 εκατομμύρια χρόνια. Οπότε, αν βγάλουμε τώρα μια φωτογραφία του γαλαξία αυτού, αυτό που θα παρατηρήσουμε, αυτό που παρατηρούμε, είναι τι υπήρχε εκεί πριν 3,5 εκατομμύρια χρόνια. Οπότε, αν θέλουμε να δούμε τι υπάρχει τώρα εκεί, πρέπει να παρατηρήσουμε το γαλαξία σε 3,5 εκατομμύρια χρόνια. Αυτός ο γαλαξίας υπολογίζεται ότι σε περίπου 3,8 δισεκατομμύρια χρόνια θα συγκρουστεί με το δικό μας, γιατί παρόλο που είναι αρκετά μακριά, όπως ακούσαμε από την απόσταση, είναι και αρκετά κοντά έτσι ώστε να δέχεται βαρυτική δύναμη, βαρυτική έλξη από το δικό μας γαλαξία. Είναι συνδεδεμένοι βαρυτικά οι δύο γαλαξίες. Οπότε κάποια στιγμή περιμένουμε ότι θα συγκρουστούν. Ο δικός μας γαλαξίας είναι αυτός που βλέπετε στην εικόνα και σε μία από τις σπήρες του, τη σπήρα του Ορίωνα, βρίσκεται το δικό μας ηλιακό σύστημα. Εδώ είναι το κέντρο, εδώ είναι αυτές οι σπήρες, είναι ένας σφαιροειδής γαλαξίας και εδώ βρίσκεται το ηλιακό μας σύστημα. Ο γαλαξίας μας φαίνεται σε μία καθαρή νύχτα όπως η απόψινή, με σκοτάδι, αν παρατηρήσουμε, φαίνεται ως ένα φωτεινό ίχνος στον ουρανό. Αυτό συμβαίνει επειδή είμαστε στην άκρη σχετικά του γαλαξία, οπότε παρατηρώντας προς το κέντρο του, είναι πιο πυκνή η ύλη, υπάρχει περισσότερη ύλη, οπότε και περισσότερα αστέρια, περισσότερο αέριο, περισσότερη σκόνη, είναι πιο λαμπρό και μπορούμε να το παρατηρήσουμε. Όπως είπαμε, θα υπάρξει μια σύγκρουση μεταξύ των δύο γαλαξιών. Όταν λέμε όμως σύγκρουση, για την ακρίβεια, εννοούμε συγχώνευση. Τα δύο σώματα, παρόλο που φαίνεται ότι είναι αρκετά πυκνά, δεν είναι τόσο πυκνά έτσι ώστε να συγκρουστούν άμεσα τα αντικείμενα μεταξύ τους και πιστεύουμε ότι αντί να συγκρουστούν, πιο πολύ θα αλληλεπιδράσουν βαρυτικά και απλά θα περάσει ο ένας γαλαξίας μέσα από τον άλλο. Σε αυτόν τον χορό που βλέπουμε σε αυτό το βίντεο. Συγχώνευση και η αλληλεπίδραση είναι τόσο βίαιη που βλέπουμε υλικό να το ξέρετε μακριά και άλλο υλικό να παραμένει εδώ, να περιστρέφεται και τελικά να δημιουργεί έναν ελλειπτικό γαλαξία με πολλά νέα αστέρια. Παρ' όλα αυτά, δεν θα είμαστε τυχεροί, ή οι απογονοί μας τουλάχιστον δεν θα είναι αρκετά τυχεροί αν υπάρχουν σε 3,8 δισεκατομμύρια χρόνια να παρατηρήσουν τη συγχώνευση αυτή, επειδή ο ήλιος μας θα είναι τόσο γερασμένος που θα έχει μεγαλώσει, θα είναι ένας ερυθρός υπεργίγαντας και θα έχει απορροφήσει τους εσωτερικούς πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος, που μέσα σε αυτούς τους πλανήτες βρίσκεται και η Γη. Άρα δεν θα υπάρχει Γη,
Ελπίζουμε, αν υπάρχει ανθρωπότητα, να έχει μετικήσει σε κάποιο αντικείμενο πιο εξωτερικά στο ηλιακό μας σύστημα. Όπως είπαμε, το τέλος του σύμπαντος, το μέλλον του σύμπαντος είναι σκοτεινό. Παρ' όλα αυτά, μας επιφυλάσσει μια έκπληξη. Καθώς τα τελευταία αστέρια θα αρχίσουν να σβήνουν στο σύμπαν, αυτό που θα μείνει θα είναι οι μαύρες τρύπες. Οι μαύρες τρύπες χάνουν ενέργεια μέσω της ακτινοβολίας Hawking. Σε κάποιο σημείο, οι τελευταίες μαύρες τρύπες θα αρχίσουν να πεθαίνουν μέσω εκρήξεων. Τρισεκατομμυρίων χρόνια από σήμερα, οι εκρήξεις αυτές θα είναι τα πυροτεχνήματα τα οποία θα φωτίσουν το αιώνιο σκοτάδι του σύμπαντος και θα σημάνουν το επικό φινάλε της ζωής του. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Όπως βλέπετε, έρχονται τα τηλεσκόπια σιγά σιγά και στείνουν. Είναι η τέταρτη αστροβραδιά που γίνεται και ελπίζουμε να είναι μια ακόμα βραδιά γεμάτη αστροπαρατήρηση. Θα δούμε το Δία με τους δορυφόρους. Θα είναι όλα σε μια ευθεία και θα φανούν οι τέσσερις πιο χαρακτηριστικοί δορυφόροι, οι τέσσερις πιο κοντινοί δορυφόροι του Δία. Ωραία. Πιθανό να δούμε και λίγο χρόνο. Ήρθαμε την Πάτρα στο Φιδόκαμπο για την αστροβραδιά. Να δείξουμε αστερισμούς, να δείξουμε πλανήτες. Όσα περισσότερα μας επιτρέψει ο καιρός και ο ουρανός. Εσένα περιμένω. Η προσέλευση του κόσμου μέχρι στιγμής είναι πολύ καλή. Περιμένουμε και άλλο κόσμο. Θα στήσουμε και τα τηλεσκόπια. Και ελπίζουμε να είναι μια όμορφη βραδιά, να μην συννεφιάσει, γιατί βλέπω και κάποια αθλητικά σύννεφα.